Σας έχουμε συνηθίσει να ταξιδεύουμε μακριά, όμορφα και σε προορισμούς. Η αλήθεια είναι που δεν βρίσκεσαι, όπως και να το κάνουμε, δεν βρίσκεσαι τόσο εύκολα εκεί στο Μαυρίκιο, στον Ινδικό ωκεανό. Να λοιπόν που η Κρήτη σήμερα θα ταξιδέψει. Βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες βέβαια από την παραμονή εκεί της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ξεχωριστός τόπος. Πάμε να μας βάλει στο κλίμα η κυρία Ειρήνη Κουρούπη, Ελληνίδα κάτοικος Μαυρικίου. Να την καλησπερίσω, να την ευχαριστήσω. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά επίσης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ειδικά αυτές τις μέρες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, η ώρα εκεί στο Μαυρίκιο αυτή τη στιγμή, για να μας βάλετε έτσι στο κλίμα. Είναι μεσημέρι, είναι απόγευμα. Όχι, είναι βράδυ. Έχουμε 2 ώρες πιο μπροστά από την Ελλάδα. Ναι. Είμαστε γύρω στις 9 και 4 δηλαδή, το βράδυ. Με πολύ ζέστη βέβαια. Είναι 9 και 4. Από πίσω έχετε φώτα, έχετε φωτισμό. Ο φωτισμός είναι ο φωτισμός ο βραδινός. Α, μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως δεν το περιμένω. Εντάξει, άλλος τόπος, η αλήθεια είναι. Ναι, έχει πολύ. Συνεχίζω να μιλώ για τη ζέστη, διότι παρότι είναι 9 η ώρα το βράδυ, βλέπετε το φωτισμό, βέβαια είναι ο φωτισμός της πισίνας, η θερμοκρασία δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η μέγιστη θερμοκρασία αυτές τις μέρες. Δεν ανεβαίνει όπως βέβαια στην Ελλάδα, αλλά έχουμε φοβερή υγρασία. Δηλαδή είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς, με φοβερή υγρασία και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία. Αυτή είναι η δυσκολία, ας πούμε. Και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία. Είμαστε τώρα γύρω στους 29. Δεν πέφτει καθόλου. Λοιπόν, πώς βιώσατε εκεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς, για πείτε μας. Την πρωτοχρονιά την περνάμε πάνω στην παραλία, στη θάλασσα. Ναι. Ετοιμάζοντας, έχοντας τραπέζια, έχοντας φωτισμό και συνήθως φτιάχνουμε, ψήνουμε. Έχουμε επιπλέον κάτι ιδιαίτερο όπως είναι για την πρωτοχρονιά. Θα έχουμε κάποια σαμπάνια, ας πούμε, κάποιο καλό κρασί για να συνοδεύσει το δείπνο. Και στις 12 η ώρα δεν είμαστε στη θάλασσα. Πηγαινορχόμαστε θάλασσα έξω, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Δεν έχουμε και πρόβλημα γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Οπότε μπορούμε να φάμε και να κάνουμε οτιδήποτε και να βγούμε μέσα στη θάλασσα που είναι γύρω στους 29 βαθμού. Και στη συνέχεια περιμένουμε 12 η ώρα που θα έχει τα βεγγαλικά, που λέγατε πυροτεχνήματα. Παντού, όπου και να κοιτάμε, παντού έχει πυροτεχνήματα. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά έθιμα εκεί των ντόπιων που προκαλούν εντύπωση, που σας έχουν μείνει, που σας αρέσουν? Δεν θα έλεγα κάτι, εκτός το ότι είμαστε στη θάλασσα, ότι είμαστε πιο πολύ στην παραλία, κάνουμε πικνίκ, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Στη συνέχεια έχουμε όλη χριστουγεννιάτικα δέντρα και έχει οι χριστιανοί στο Μαυρίκιο είναι... είμαστε ένα περίπου, θα είναι ένα 10%. Οπότε δεν έχει χριστιανούς, αλλά επειδή είχε Εγγλέζους και Γάλλους, συνεχίζουν και έχουν, ας πούμε, τα βόρα για τα παιδιά, το βράδυ να αφήσουν τα παπούτσια, τις κάλτσες και να διαμίσουν με βόρα. Είναι αυτά τα γνωστά σε όλο τον κόσμο. Τα γνωστά. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε? Σε ποια περιοχή βρίσκεστε στο Μαυρίκιο? Είμαι στην παραλιακή περιοχή, είμαστε γύρω στα 200 μέτρα από τη θάλασσα και λέγεται Κουμπίς το μέρος που βρισκόμαστε. Είμαστε βόρεια. Υπάρχουν είμαστε στον 20ο παράλληλο. Άλλοι Έλληνες υπάρχουν εκεί? Υπάρχει ελληνική κοινότητα ή είστε μόνοι? Όχι, δυστυχώς. Έχει άλλους Έλληνες, γιατί το σκέφτηκα λιγάκι για κάθε φορά. Έχω μία φίλη μάλιστα η οποία είναι... Κρητικιά, ένα-δυο χρόνια είμαστε έτσι πιο πολύ φίλοι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έχει κοινότητα, δυστυχώς, γιατί έχει πάρα πολλά παρεμβόσει. Δεν έχει κάποιοι που μένουν. Εγώ είμαι εδώ πέρα μόνιμα από το 2004. Ναι. Μερικοί έχουν έρθει, έχουν φύγει. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι είμαι αυτή που είμαι τόσα πολλά χρόνια και που έχω οικογένεια, γιατί ο άντρας μου είναι από το Μαυρίκιο. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα παραμένατε Ελλάδα? Τι σας λέω τώρα, μας παρακολουθεί και ο σύζυγος μάλλον, οπότε ας μην απαντήσετε. Ναι, όχι.
Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι και πολύ παλιά τα χρόνια πίσω και αλλάξανε και πολλά πράγματα, γίνανε πολλά, αλλά δεν, αφού βρίσκομαι εγώ, φαντάζομαι ότι για να είμαι εγώ... Βέβαια, είστε ικανοποιημένοι και πολύ καλά κάνατε. Αναφορικά με την πανδημία και με τον κορονοϊό, σας έχει αγγίξει το πρόβλημα αυτό, το παγκόσμιο, το φαινόμενο? Ναι. Πάρα πολύ μας έχει αγγίξει, όπως όλους, για διαφορετικούς λόγους. Ανοίξαμε τα σύνορά μας, ήταν κλειστά μέχρι τότε Οκτωβρίου, δηλαδή δεν είχαμε κανέναν εξένων, δεν μπορούσε να μπει κάποιος, έπρεπε να κάνει καραντίνα 14 μέρες σε ξενοδοχείο. Ήταν πολύ... Άρα δεν είχαμε τουρίστες. Ναι. Ανοίξαμε 1η Οκτωβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, οικονομικά ήταν φοβερή η καταστροφή, όπως και σε πολλά τουριστικά μέρη. Ο Μαυρίκιος. Από 1η Οκτωβρίου έχουμε ανοίξει, αλλά έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα, ναι. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Αυτό θέλω να πω. Το 21 ήταν καλύτερο από το 20 και το 22 σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερο από το 21. Ποιες εποχές του χρόνου Μαυρίκιος έχει τουρισμό? Τώρα. Αυτή είναι μια περίοδος... Είμαστε αντίστροφα. Μάλιστα. Είμαστε στην υψηλή... Είμαστε σαν Αύγουστο. Να φανταστείτε. Βλέπουμε. Κάπως... Εντωμεταξύ δείχνουμε... Είναι... Εν τω μεταξύ δείχνουμε ένα χάρτη τώρα με την κουκίδα εκεί του Μαυρικίου. Πού βρίσκεστε, στη μέση του πουθενά, δεν ξέρω. Πώς βρεθήκατε εκεί. Ναι. Η αλήθεια είναι πως προκαλείται εντύπωση. Έλληνες... Ναι, είναι πολύ απομονωμένο μέρος. Ναι. Έλληνες έρχονται στην περιοχή σας, φιλοξενείτε. Έλληνες οι οποίοι αποφασίζουν να γευθούν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τις ομορφιές της περιοχής. Ναι, έχει, βέβαια όχι πάρα πολλούς, συγκριτικά με μεγάλους ή με Εγγλέζους ή με Γερμανούς, γιατί έχει και σχετικά καλό κλίμα, δεν έχουμε το ίδιο κλίμα όπως και στην Βόρεια Ευρώπη. Ναι. Πιο πολύ στο Μαυρίκιο θα αναζητήσουν το κλίμα, αλλά επίσης θα αναζητήσουν και τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία που έχει, οπότε έχει γαμήλια ταξίδι. Μάλιστα, η μόνιμη κάτοικη εκεί, ο αριθμός από Έλληνες. 1.200.000 είμαστε. 1.000.000. Πώς σας έχουν φερθεί, σας έχουν αγκαλιάσει όταν πρωτοπήγατε, πώς ήταν γενικά η αντιμετώπιση? Η αντιμετώπιση, όταν έρχεται τουρίστας, είναι πολύ καλή, φυσικό είναι. Είναι πολύ φιλόξενη και οι τουρίστες και γι' αυτό έρχονται κιόλας. Αλλά εγώ είμαι ξένη, όπως και να το κάνουμε, και φαίνεται ότι είμαι ξένη. Δεν μπορώ αυτό, και παρότι είμαι τόσα χρόνια, είμαι ξένη. Οπότε δεν θα το έλεγα ότι είναι εύκολο κάποιος να εισαχθεί στην μαυρικιανή κοινωνία. Το πρώτο πράγμα, και με αυτό να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, το πρώτο πράγμα το οποίο θα εντυπωσιάσει κάποιον Έλληνα, χαρά ο οποίος είναι, θα βρεθεί, το γνωρίζουμε, θα βρεθεί στην περιοχή, ποιο είναι? Ωχ! Πώς θα το αξιολογήσω? Είναι πολλά. Θα έλεγα η βλάστηση. Ναι. Οι θάλασσες, βέβαια, οι Έλληνες. Διαφορετικά θα το βγουν οι Έλληνες, διαφορετικά θα το βγουν οι Ευρωπαίοι. Έλληνας, οι Έλληνες πιο πολύ θα το έλεγα, εντάξει. Έλληνας, ναι. Θα έλεγα από τη βλάστηση. Ναι. Από τον εξωτισμό που έχει με τον πληθυσμό. Φυσικά είναι, έχει πολλούς συμβουλιστές. Είναι χρωματιστικό. Πώς να το πω, είναι εξωτικός ο πληθυσμός, οι ναοί που μπορεί να έχει, τα αξιοθέατρα, η βλάστηση πολύ σημαντικό. Και κάτι ιδιαίτερο θα έλεγα εγώ προσωπικά που έχουμε, είναι ότι έχουμε πολύ ωραίες καταβύσεις να κάνουμε. Έχουμε κοράλια, πράγμα που δεν υπάρχει πια στη Μεσόγειο. Είμαστε θερμή θάλασσα. Και έχει πάρα πολύ ωραία κοράλια, πάρα πολλά ψάρια, δηλαδή η κατάβηση για αυτούς που αγαπούν Μάλιστα. τη θάλασσα. Και σπεσιαλιτέ της περιοχής, συνηθίζω να ρωτώ, η γαστρονομία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσουμε, το πρώτο, για πείτε μας. Ναι, η γαστρονομία, εντάξει, έχει πολύ ωραία εξωτικά φρούτα, ναι. που βρίσκω ότι έχουν κάτι το ιδιαίτερο, βέβαια δεν είναι μεγάλη τώρα τάφα, ας πούμε, γιατί είμαστε αντίστροφα, αλλά είναι ωραίο να βρίσκεις τέτοια εποχή. Φρέσκα εξωτικά φρούτα, αλλά γαστρονομικά θα έλεγα ότι μοιάζει πολύ με την Ινδία. Είναι κάποια παραλλαγή της ινδικής κουζίνας. Έχει πολλά μπαχαρικά. Οι τολμηροί λοιπόν θα γευθούν και τη γαστρονομία. Οι τολμηροί, ναι. για να μιλάτε για Ινδία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Και γιατί όχι και εκεί στην... Ευχαριστώ εγώ πολύ. Στον τόπο σας, να έρθουμε κάποια στιγμή. Μακάρι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη
χαρά. Σας ευχαριστούμε. Είστε ευγενέστατοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ.